Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών για το πρόγραμμα μεταποίησης στις νέες συνθήκες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων και διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνουν την ποιότητα, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την καινοτομία προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και ο εξωστρεφής προσανατολισμός τους. Έχει ξεκινήσει από τις 16 Ιουλίου του 2010. Και το οποίο τροποποιήθηκε με απόφαση του νυν Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κ. Χρυσοχοΐδη στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2010, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δεύτερη ενημερωτική καμπάνια, προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν τη μεγαλύτερη ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου. Θέλω καταρχά να πω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταποίησης, ενίσχυσης μεταποίησης, το οποίο έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά ακόμα θα έλεγα και στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης τα οποία έχουν τρέξει στην Ελλάδα, εξαιρώντας βέβαια τον αναπτυξιακό νόμο. Κατά δεύτερο, αυτό εδώ το μεγάλο πρόγραμμα έχει και ανταπόκριση στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς ο προϋπολογισμός του συνολικού προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ σε δημόσια δαπάνη. Για την Κεντρική Μακεδονία, στην οποία ανήκει το επιμελητήριο ο νομός Χαλκιδικής, είναι 60 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό πλέον προς τον επιχειρηματία σε σχέση και με άλλα προγράμματα τα οποία είχαν τρέξει, καθώς επίσης και σε σχέση με την αρχική προκήρυξη του προγράμματος. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό από 0 έως 50 άτομα και έως 10 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ανά ετήσιο ισολογισμό ανέρχεται στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για υψηλές επιδοτήσεις. Το πρόγραμμα επιδοτεί μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ένα ποσοστό 45% για το νομό Χαλκιδικής για τις λεγόμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 0, άρα και η αυτοαπασχόληση είναι επιλέξιμη έως 50 άτομα, καθώς και με 35% τις επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μεσαίες, αυτές δηλαδή που απασχολούν τουλάχιστον πάνω από 50 άτομα. Άρα μιλάμε υψηλή επιδότηση του 45% σχεδόν για το σύνολο των επιχειρήσεων του νομού Χαλκιδικής. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα υποβολής μεγάλου προϋπολογισμού για ένα έργο. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Φυσικά δεν λογαριάζει το ΦΠΑ, ο οποίος είναι μη επιλέξιμος. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή τις μεγαλύτερες, είναι από 100.000 έως 800.000 ευρώ. Όπως είδατε, μιλάω για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με λίγα λόγια, γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε για όλη την γκάμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, μιλάμε για ένα πρόγραμμα πλέον το οποίο απευθύνεται στο σύνολο με βάση το μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα απευθύνεται όχι μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Απευθύνεται το πρόγραμμα πρώτον σε επιχειρήσεις, μάλλον σε άτομα, ιδιαίτερα σε νέους και σε νέες πάνω από 18 ετών, οι οποίοι θέλουν και οι οποίες θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και να δημιουργήσουν τη δική τους μεταποιητική επιχείρηση, βιοτεχνική επιχείρηση. Στους κλάδους που αναφέρει το πρόγραμμα και φυσικά σήμερα τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Απευθύνεται επίσης και σε επιχειρήσεις μη μεταποιητικές, παραδείγματος χάρη εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θέλουν και αυτές να επεκταθούν στον μεταποιητικό τομέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και μάλιστα η απαίτηση είναι η άσκηση αυτή, η τροποποίηση στη μεταποιητική του δραστηριότητα να μην γίνει εξ αρχής επί την υποβολή της πρότασης, αλλά υπό την εφόσον ενταχθούν. Άρα δεν αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις αυτές εξ αρχής να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, αν δεν έχουν πρώτα ενταχθεί. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από πλεονεκτήματα. Για πρώτη φορά, σε προγράμματα τουλάχιστον μεταποίησης, δεν είναι υποχρεωτική η αύξηση του εταιρικού ή του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης εφόσον ενταχθεί. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα υποβάλουν στο επενδυτικό του σχέδιο την δυνατότητα της κάλυψης ιδίας συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό δεν είναι υποχρεωμένες να προσκομίσουν εξ αρχής έγγραφα από την τράπεζα για έγκριση-προέγκριση δανείου. Επιπρόσθετα,
Στο επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να αυξηθεί η απασχόληση, καθώς επίσης και δεν είναι υποχρεωτικό στο επενδυτικό σχέδιο να τεκμηρύνεται μια υποχρέωση για αύξηση των οικονομικών μεγεθών. Η μόνη υποχρέωση βάσει του προγράμματος που έχουν οι επιχειρήσεις είναι να διατηρήσουν τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά τα έτη 2009 και 2010, το μέσο όρο ΣΕΜΕ, ένα χρόνο μετά τη λήξη του επιχειρηματικού του σχεδίου. Και μια και μιλάμε για χρονοδιαγράμματα, η κάθε επιχείρηση εφόσον ενταχθεί έχει 24 μήνες για να υλοποιήσει το έργο της, καθώς επίσης και τη δυνατότητα μιας παράτασης. Η γκάμα των ενεργειών επίσης που επιδοτούνται είναι μεγάλη. Με βάση την επιδότηση που θα πάρει κάποιος, το επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα υποβάλει, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει εξοπλισμό, ειδικά για τις νέες και υποσύστασεις επιχειρήσεις, δηλαδή για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η-1η του 2008 ή και αυτές που μπορούν να ιδρυθούν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια μετά τις 16 Ιουλίου που προκηρύχθηκε το πρόγραμμα, υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να επιδοτηθεί. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτούνται για την αγορά τεχνογνωσίας, για τη μελέτη, για την εκπώνηση μελετών, ερευνών αγοράς, για τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις για πρώτη φορά, την κατασκευή ιστοσελίδας για πρώτη φορά και όχι την ανανέωσή της, για την πιστοποίηση με διαχειριστικά συστήματα, για τη συμβουλευτική υποστήριξη εφόσον επιλέξουν την βοήθεια από κάποιον εξωτερικό σύμβουλο, την διαρρύθμιση ή και ανακαίνισή τους όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις τους και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές, όπως είναι εδώ η βιομηχανική περιοχή του Λακώματος, αλλά και αυτές που θέλουν να πάνε σε αυτές τις περιοχές, υπάρχει δυνατότητα επιδότησης των κτηριακών τους εγκαταστάσεων και για ανέγερση και για επέκταση. Άρα λοιπόν δίνεται και μία έμφαση στην αναβάθμιση των εκάστοτε των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών. Πρέπει να γίνει η εκμετάλλευση στο έπακρο αυτών των προγραμμάτων, ώστε να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες, να καταθέσουν καλές προτάσεις, ώστε να έχουν και καλά αποτελέσματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μεταξύ άλλων στα επιμελητήρια και στους διαδικτυακούς τους τόπους.